Να είμαστε και πάλι εδώ. Κυρίε και κύριοι, είστε στο Good Talk. Είναι η Κορίνα Σολά. Είναι μαζί μου ο Ηλία ο Σκαρλάτο. Μαζί πορευόμαστε μέσα από αυτήν την εκπομπή. Βεβαίω, ε, βλέπετε και μία κοπέλα δίπλα μου, η οποία είναι από εκείνε τι γυναίκε που πραγματικά θαυμάζω. Γιατί ασχολείται με ένα αντικείμενο που εγώ πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και πολύ πάρα πολύ δύσκολο αντικείμενο που όμως η ίδια, επειδή έχουμε ξανακάνει συνέντευξη στο Radio Star, α, όχι απλά το αγαπάει, το γνωρίζει και πάρα πολύ καλά. Κυρίες και κύριοι, είναι η Χριστίνα η αναγνώστου μαζί μου. Θα την καλωσορίσα πρώτα και μετά θα μας πει από πού μας ήρθε η Χριστίνα. Καλώς ήρθες. Καλώς ε, και πάλι σε άλλο περιβάλλον <laughs> αυτή τη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για την πρόσκληση. Ε, είναι ωραίο να βρισκόμαστε να συζητάμε και θέματα τα επίκαιρα και που απασχολούν και, τους, ε, ε και τις επιχειρήσεις στο νομό μας. Ε, τώρα, εγώ από πού έχω έρθει. <laughs> ε, ε, έρχομαι από Θεσσαλονίκη, Είμαι μηχανολόγος-μηχανικός και υπεύθυνη στην Upper Development, η οποία είναι συμβουλευτική εταιρεία. Ταυτόχρονα δραστηριοποιούμε και ως μηχανολόγος στην Μεκάνικους, η οποία είναι εταιρεία μηχανικών, τεχνικής σύμβουλη επιχειρήσεων. Είναι ένα δύσκολο επάγγελμα και ειδικά για γυναίκα. Παρόλα αυτά, επειδή από πολύ μικρή ηλικία μου δόθηκε το, το, η δυνατότητα και μου δόθηκε ε, η ευκαιρία από τον κύριο Νικήτα μου ε, να δραστηριοποιηθώ πάνω σε αυτό το επάγγελμα. Ε, πέσαμε με τα μούτρα που λέμε ε, από μικρή ηλικία να μάθουμε το επάγγελμα, να εξειδικευτούμε και με την πάροδο των χρόνων ήρθε και η εμπειρία. Οπότε, αν με να είναι κάτι το οποίο αγαπάω πάρα πολύ και ειδικά το κομμάτι της συμβουλευτική επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο με εξητάρει κάθε φορά. Γιατί ε, είναι πολύπλευρο, κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες και κάθε πρόγραμμα επενδυτικό έχει διαφορετικές ε, ε, δυνατότητες να το εξελίξεις. Το αγαπάω πάρα πολύ το επάγγελμα και γενικότερα όλη η εταιρεία και όλοι οι σύμβουλοι mm -hmm. έχουμε το, την ίδια οπτική. Κάθε επιχείρηση και κάθε επενδυτικό πρόγραμμα το βλέπουμε σαν να ήταν δικό μας και αυτό είναι που μας κάνει και να ξεχωρίζουμε. Η αλήθεια mm -hmm. είναι πως επειδή σας έχω γνωρίσει και έχω γνωρίσει και τον ε, Νικήτα τον... Ε, ε, το μη Λοιπόν, πραγματικά ένιωσα αυτό που λέει κάποιος, αγαπάω πολύ αυτό που κάνω. Ναι. Γιατί το κάνετε με πάρα πολύ πάθος, υπάρχει αυτό το, το πάθος και άκουσα έναν σύμβουλο επιχειρήσεων κάποια στιγμή να λέει ότι πρέπει να υπάρχει ερωτισμός σε αυτό που κάνεις για να μπορείς να τα καταφέρει και να νιώσει έτσι. Αυτό λοιπόν τον ερωτισμό εγώ τον διακρίνω σε όλη την, την, την ομάδα την σα και χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μα, που είστε παρέα μα και στηρίζετε και εμά. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω, επειδή εγώ τα προγράμματα τα φοβάμαι λίγο, και τα φοβάμαι λίγο γιατί λέω πολύ χαρτούρα, πολύ πράγμα. Τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να το κάνω, δεν ξέρω να το κάνω. Αλλά θα ξεκινήσω από κάποιο, κάτι πάρα πολύ βασικό πόσο βασικό είναι μία επιχείρηση, μικρή ή μεγάλη, να έχει έναν σύμβουλο για αυτό το κομμάτι. Ο σύμβουλος είναι το α και το μέγα σε μία επιχείρηση, η οποία θέλει να σταθεί στο χώρο, να είναι ανταγωνιστική, να εξελιχθεί. Ο σύμβουλος είναι υπεύθυνο ε, για να δώσει τις οδηγίες σε μία επιχείρηση για το πώς θα εξελιχθεί. Είναι υπεύθυνος ε, και πρέπει για να κάνει σωστά τη δουλειά του, να καθοδηγήσει την επιχείρηση με το τι πρέπει να κάνει ούτω ώστε να μπει σε ένα πρόγραμμα, mm -hmm, mm -hmm. να υπάρχει μια ορίμανση τη επενδυτική του πρόταση και φυσικά να είναι και δίπλα του καθ' όλη τη διάρκεια ελοπίση του έργου. Γιατί ένα σύμβουλο δεν είναι μόνο για να υποβάλει ένα φάκελο, πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια μέχρι και τη τελική εκταμείευση σε ένα πρόγραμμα να είναι στο πλευρό του κάθε επενδυτή. Μάλιστα. Αυτό τι συνεπάγεται, ουσιαστικά στο στάδιο τη υποβολή. Είναι πολύ σημαντικό ο σύμβουλος να έχει ε, άριστη γνώση και εμπειρία πάνω στο αντικείμενο και αυτό είναι κάτι το οποίο λέμε και εμείς συνέχεια σε όλους τους ε, σε όλους τις επιχειρήσεις και σε όλους τους επιχειρηματίες που έρχονται στο γραφείο. Ε, πρέπει οπωσδήποτε διαβάζοντας το κάθε πρόγραμμα και βλέποντας τις ανάγκες που έχει η επιχείρηση mm -hmm. να τον καθοδηγήσουμε και ε, κάτι το οποίο μας ξεχωρίζει και την Άπερ και την Μεκάνικους είναι ότι υπάρχει εξειδίκευση. Υπάρχει εξειδίκευση και στο κομμάτι του μηχανικού και στο κομμάτι των οικονομικών. Ε, οπότε βλέπουμε ε, από όλε τι πλευρέ συνολικά, συνολικά δηλαδή, μια επιχείρηση. Μια επιχείρηση. Οπότε υπάρχει τεχνογνωσία και εμπειρία για να καθοδηγήσουμε την κάθε επιχείρηση στο να υποβάλει μια πρόταση. Πρέπει κάθε επιχείρηση να έχει οριμότητα. Δηλαδή, όταν θέλουμε να κάνουμε κτηριακέ δαπάνε σε ένα πρόγραμμα, σε ένα έργο, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει οριμότητα σε ό,τι αφορά τι οικοδομικέ άδειε. Mm -hmm. Επίσης, Επίση, εκτό από την οικοδομική άδεια, είναι και η άδεια λειτουργία. Υπάρχουν πάρα πολλέ επιχειρήσει αυτή τη στιγμή που είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο ΕΣΠΑ και έρχονται σε εμά, είχαν υποβάλει, είχαν ένα σύμβουλο κτλ. και έρχονται σε εμά γιατί για τι άδειε λειτουργία του. Είναι κάτι το οποίο ο σύμβουλο, αν δεν έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία, δεν θα κατευθύνει ποτέ μια επιχείρηση εξ αρχή να τη πει: ότι, Κοίταξε να δει, η δραστηριότητά σου αυτή τη στιγμή, εσένα πρέπει να βγάλει κάποια άδεια λειτουργία. Μπορεί να μην τη βγάλει τώρα, αλλά στο τέλο θα σου τη ζητήσουν. Οπότε ναι. φτάσαμε στο τέλο τώρα προγράμματα τα οποία κλείνουν τώρα και επειδή δεν είχε γίνει αυτό ο έλεγχο εξ αρχή, οι επιχειρήσει δεν μπορούσαν να εκταμιεύσουν. Οπότε ερχόντουσαν σε εμά για να ουσιαστικά να καλύψουμε το κομμάτι που δεν είχε γίνει εξ αρχή. Άρα λοιπόν. Ε... Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ε, έναν ένα σύμβουλο ο οποίο ξέρει Σχεδόν τα πάντα, γιατί εντάξει, και εμεί μαθαίνουμε συνέχεια και, και καθημερινά και κάθε πρόγραμμα είναι διαφορετικό. Αλλά κάποια βασικά πράγματα, όπω είναι τα πολλοδομικά, οι άδειε λειτουργία, η χρήση γη, ε, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα βλέπει κάποιο από την αρχή. Και εκεί παίζει τόσο σημαντικό ρόλο ο σύμβουλο και είναι σημαντικό για τι επιχειρήσει γιατί αυτό οφείλει να καθοδηγήσει την επιχείρηση. Καμία επιχείρηση δεν έχει γνώση για το τι πρέπει να κάνει. Ο επιχειρηματία ξέρει τι δικέ του ανάγκε για τη δραστηριότητα που ασκεί. Κάνω, έχω εργοστάσιο ελιές. Ξέρω να κάνω μεταποίηση ελιά. Δεν ξέρω ούτε πολεοδομικά, ούτε άδειε λειτουργία, ούτε οικονομικά. Εκεί έρχεται ο σύμβουλο για να καλύψει αυτό το κενό. Άρα λοιπόν στο ξεκίνημά τη, κάθε μία επιχειρήση θα πρέπει οπωσδήποτε αρχικά να έχει ένα σύμβουλο για να τον κατευθύνει Είναι. το πώ το κομμάτι λειτουργίας τουλάχιστον να είναι σωστό και μετά αργότερα να μπορεί πιο εύκολα, γιατί θα έχει ήδη προετοιμάσει ένα κομμάτι, να μπει στα προγράμματα που υπάρχουν. Σωστά. Σωστά. Ε, επίσης υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις, επειδή και το νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει και συνήθως πρώτα αλλάζουν οι νόμοι και μετά τρέχουμε να προλάβουμε καταστάσεις. Ε, Συγκεκριμένα για τι άδειε λειτουργία, ε, έχει αλλάξει τόσο το νομοθετικό πλαίσιο την τελευταία πενταετία mm -hmm. που πολλέ επιχειρήσει ε, δεν μπορούν να βγάλουν άδειε λειτουργία εκεί που βρίσκονται ήδη. Aha. Και μιλάμε για πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και ένα συχνό φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε από το 18 και μετά είναι για το χοδρικό εμπόριο. Το mm -hmm. χοδρικό εμπόριο, δηλαδή όσε επιχειρήσει ασκούν χοδρικό εμπόριο και θέλουν να μπουν σε κάποιο πρόγραμμα, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε πρέπει να έχουν άδεια λειτουργία. Πρέπει να έχουν αδιαλειτουργία και πριν και, και στο τέλο για την εκταμείευση. Αυτά είναι πράγματα και μερικά, ε, δεν θα τα έλεγα τρίξ. Είναι, είναι βασικά θέματα τα οποία πρέπει να, ο επιχειρηματία να τα ξέρει εξ αρχή. Και εκεί ερχόμαστε και διαφοροποιούμαστε σε σχέση με του υπόλοιπου ε, συμβούλου και επιχειρήσει, γιατί βλέπουμε ε, από όλε τι ε, πλευρέ ένα έργο και παρέχουμε τη δυνατότητα και τι συμβουλευτικέ υπηρεσίε μα σε όλου του τομεί. Πάμε τώρα στο κομμάτι εκείνο που ναι, μέν, έχω τις άδειε, mm. τα έχω όλα, ναι. και θέλω να μπω σε ένα πρόγραμμα ε, και να πάρω ένα πρόγραμμα. Ωραία. Όμως τα οικονομικά μου δεν με βοηθούν και πιστεύω, και αυτό πιστεύουν και οι περισσότεροι, ότι το πρόγραμμα έρχεται να αντικαταστήσει την οικονομική κατάσταση κάποιου mm. ανθρώπου, να τον βοηθήσει και να επεκταθεί. Δεν είναι όμω έτσι. Το έχω αντιληφθεί μέσα από διάφορε συζητήσει, χωρί να είμαι εξειδικευμένη στο ναι. κομμάτι. Τι ποσό πρέπει να έχω εγώ διαθέσιμο για να κάνω μία επένδυση, Λοιπόν, αρχικά να ξεκαθαρίσουμε. ή ναι. αν δεν χρειάζεται να έχω. Ναι, γιατί οι περισσότεροι μπορεί. Σκεφτόμαστε αυτό, αυτό έτσι. Σωστά. Αρχι... αρχικά να ξεκαθαρίσουμε ότι τα επενδυτικά προγράμματα. Δεν είναι ότι απλά θα πάρω χρήματα ε, προς Θεού. Ε, είναι, ένα χρηματο... ε, είναι ένα εργαλείο, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να το δουν σαν ένα εργαλείο, από το οποίο θα ενισχυθούν για κάτι το οποίο θα κάνανε έτσι κι αλλιώς. Σωστά. Δεν, Δεν βγαίνει κάποιο πρόγραμμα. Ε, Συνήθω πολλοί παίρνουν τηλέφωνο, το οποίο τώρα έχει εξαλειφθεί και όλα σε τα τελευταία χρόνια. Ε, παίρνανε αρχικά τηλέφωνο ενδιαφερόμενοι και λέγανε, ε, τι, ε, τι πρόγραμμα υπάρχει για να μπω. Είναι ναι. λάθος ερώτηση. Αρχικά, ε, το πρώτο που βλέπουμε είναι τι ανάγκε έχεις και ποιο πρόγραμμα κουμπώνει στις ανάγκες που έχει κάθε επιχείρηση. Ε, σίγουρα, ε, παίρνουμε... Ένα ποσοστό από το κόστος το οποίο στοιχίζουν οι δαπάνε μα, αλλά πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον το 50% διαθέσιμο Γιατί η ιδιαίτερη συμμετοχή τα, μα. Τα, τα, τα προγράμματα είναι γύρω στο 50 με 60% έτσι. Ε, συνήθως τα προγράμματα έτσι κι αλλιώς για να μπει είναι ένα κριτήριο το οποίο το έχουν βάλει και καλά κάναν και το βάλανε για να ε, μην έχουμε αυτό το ότι δεν, υπάρχει χρή, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορεί να υλοποιήσει ο επενδυτή κτλ. Οπότε έχουν βάλει από την αρχή ένα κριτήριο στο οποίο σου, σου, σου ζητάει. Την ιδιωτική σου συμμετοχή να την εξασφαλίσει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με προσωπικά κεφάλαια τη επιχείρηση, είτε και με εξωτερική χρηματοδότηση. Οπότε, ε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι τράπεζε, έρχονται να καλύψουν το κενό, γιατί πολλέ επιχειρήσει δεν υπάρχει άμεση ρευστότητα για να κάνουν μια επένδυση. Οπότε, με μια προέγκριση δανείου, με μια πρόθεση δανειοδότηση, καλύπτουμε την ίδια συμμετοχή. Η οποία ίδια συμμετοχή πρέπει να υπάρχει. Είναι βασικό. Ωραία. Τώρα, ε, επειδή έχει κλείσει ένα πρόγραμμα, ναι. στο οποίο κυρίες και κύριοι η συμμετοχή ήταν τι να πω, να μας πει τα νούμερα η Χριστίνα εδώ, ε, πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, αυτοί που θα ωφεληθούν από αυτό θα είναι μόνο 600 επιχειρήσει. Ναι, είναι... μιλάμε για το πρόγραμμα τη ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Ε, περιμέναμε να υπάρχει συμμετοχή, δεδομένου ότι ε, μεσολάβησε κρίση, COVID, πανδημίες, είχε να βγει τέτοιο πρόγραμμα αρκετά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ο προϋπολογισμός που βγήκε, το πρόγραμμα που είχε, ε, αντιστοιχούσε μόνο για 600 προτάσεις σε όλη την Ελλάδα. Yeah. Αντι, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το, 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 ο αριθμός είναι πάρα πολύ μικρός, δεδομένου ότι μόνο για το νομό Χαλκιδικής υποβλήθηκαν τουλάχιστον διπλάσεις. Μάλιστα. Οπότε υποβλήθηκαν πάνω από 12.000 προτάσει. Ε, Και ήταν... πώ βγαίνει το κριτήριο μετά σε αυτέ. Ήταν βαθμολογούμενα, θα είναι με συγκριτική αξιολόγηση. Ναι. Υπήρχαν κριτήρια βαθμολογούμενα, τα οποία ε, ουσιαστικά βαθμολογούσαν μια επιχείρηση για το αν έχει άδειε είναι ναι. αυτά που λέγαμε και εξ αρχή. Έχει οικοδομική άδεια, έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή πολλά, σου. Δηλαδή, φυσικά. εργαλεία έχει που μπορεί να Έπαιρνε βαθμολογία. Έπαιρνε βαθμολογία. Μάλιστα. Οπότε ε, είναι με συγκριτική αξιολόγηση. Εμεί μπήκαμε στη διαδικασία στι προτάσει που είχαμε υποβάλει εξ αρχή ε, να καθοδηγήσουμε όλε τι επιχειρήσει ήδη από τον Οκτώβριο που είχε βγει η προδημοσίευση να διευθετήσουν και να αναδρομολογηθούν όλα αυτά, οτός, ώστε να έχουν τη βαθμολογία που χρειάζεται. Ε, αλλά σίγουρα οι αιτήσει ήταν πάρα πολλέ σε σχέση με τον αριθμό των εγκεκριμένων. Μάλιστα. Ωραία. Και πριν κλείσουμε. Ναι. Ε, μάλλον έχουμε και ένα πρόγραμμα που κλείνει τώρα, είναι αυτό τη περιφέρεια. Είναι αυτό τη περιφέρεια που συζητήσαμε και στο ραδιόφωνο. Κλείνει 22, του, 22 Μαΐου Έχουμε ενδιαφέρον εκεί. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και είναι θετικό το ότι όλε οι επιχειρήσει βλέπω πλέον ότι έχουν μπει σε μια διαδικασία να εξυγχρονιστούν. Έχουν την ανάγκη να εξυγχρονιστούν, να αναβαθμιστούν, να, να κάνουν δαπάνε για την προστασία του περιβάλλοντο και τη διαχείριση των λιμάτων του. Οπότε ήταν ένα καλό κίνητρο και ένα έναυσμα το συγκεκριμένο πρόγραμμα για να. Αναβαθμιστεί γενικότερα και ο νομό Ωραία. Τώρα, θέλω πρώτον, ε, υπόσχεση ότι κάθε φορά που θα έχουμε κάτι καινούριο, θα το συζητάμε, ε, θα το συζητάμε και θα ενημερώνουμε τον κόσμο και στο ραδιόφωνο, αλλά και εδώ, και εδώ. με διάφορες εκπομπές που θα κάνουμε. Ε, και δεύτερον, πού μπορεί να βρουν ε, τις, ε, την εταιρεία εδώ στα Νέα Μουδανιά. Λοιπόν, στα Νέα Μουδανιά έχουμε γραφεία η εταιρεία μα στο εμπορικό κέντρο επάνω από την Πυραιό, στον πρώτο όροφο. Και τα κεντρικά μα γραφεία, τόσο τη Upper Development, τόσο και τη Mechanicus, βρίσκονται στο κτίριο Σπέκτρα στη Θέρμη. Μάλιστα. Επίση, όποιο ε, ενδιαφέρεται μπορεί είτε μέσα από τα social media που κινείται και αρκετά, είτε και μέσα από το site μα να στείλει ε, ερώτημα, είτε και τηλεφωνικά ε, στο 2311 501 576. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την κουβέντα. Μαθαίνω να, μέρα με τη μέρα και δεν ξέρεις, μπορεί κάποια στιγμή να, να, να... κάνεις πρόγραμμα. <laughs> να κάνω πρόγραμμα κι εγώ. Γιατί όχι. <laughs> Κοίταξε, το θέμα είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις, είπαμε. Έτσι. Και όταν το αγαπάς αυτό που κάνεις, ε, σίγουρα θα πετύχει. Σίγουρα θα ναι, πετύχει. Σε καλά. Σε ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Γεια σας.